Τρεις μήνες τώρα. Κρατάτε ομήρους χιλιάδες φοιτητές, καταστρέφοντας ερευνητικά προγράμματα. Μπλοκάρετε την αποφύτηση χιλιάδων επιστημόνων. Ανοίξτε τα πανεπιστήμια τώρα με όλους τους εργαζόμενους στη θέση τους. Και πάψτε να εξευτελίζετε κάθε έννοια αξιοκρατίας, αξιολόγησης και εξορθολογισμού. Δώσατε βραβείο αριστείας ο υπουργός σας την περασμένη εβδομάδα σε εκπαιδευτικό των ΕΠΑΛΕΠΑΣ που είχατε βγάλει σε διαθεσιμότητα. Τον αξιολογήσατε πριν ή μετά την απόλυση. Εμείς ως κυβέρνηση της αριστεράς θα ακυρώσουμε τους μνημονιακούς νόμους και θα ψηφίσουμε μεταβατικό νόμο που θα αποκαθιστά τη δημοκρατική λειτουργία και διοίκηση όλων των βαθμίδων κατ' επιταγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Θα άρουμε τις διαθεσιμότητες για να καλύψουμε τις ανάγκες και να λειτουργήσουν τα σχολεία και τα ΑΕΗ. Και ενώ τα κονδύλια μειώνονται σε όλους τους λογαριασμούς του Υπουργείου Παιδείας, τι αυξάνεται? Τις δαπάνες της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή του Υπουργείου σας. Δηλαδή από 180 εκατομμύρια στα 223 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί ιδρύσατε πέρυσι δύο υπεροργανισμούς, αυτόνομους μες στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 200 περίπου υπαλλήλων, ιδιωτικού δικαίου, με διοικητικά συμβούλια που διορίζονται και λογοδοτούν απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, με έργο ο ένας, ο ΙΝΕΔΙΒΗΜ, να χρηματοδοτεί εταιρείες ιδιωτικής εκπαίδευσης και ο άλλος, ο ΕΟΠΕΠ, να πιστοποιεί και να ισοτιμεί τα πτυχία τους της ιδιωτικής εκπαίδευσης με της δημόσιας εκπαίδευσης. Έτσι θα κατευθυνθεί το ζεστό χρήμα των ΕΣΠΑ διαβίου μάθησης εκεί, στην ιδιωτική εκπαίδευση, την ίδια ώρα που αναγκάζεται τα πανεπιστήμια να κλείσουν ή να βάλουν δίδακτρα για να επιβιώσουν, όχι μόνο στο μεταπτυχιακά, αλλά και στα προπτυχιακά. Εμείς θα καταργήσουμε όλους τους νόμους που πρημοδοτούν την ιδιωτική εκπαίδευση και τους σχολάρχες, γιατί πιστεύουμε στο μαζικό δωρεάν δημόσιο σχολείο. Στην οφειλελεύθερη λογική σας, το δημόσιο σχολείο και το σχολείο το καλό είναι έννοιες ασύμβατες. Για σας καλό είναι το ιδιωτικό σχολείο. Για την αριστερά αυτό είναι το στίχημα της εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης που επεξεργαζόμαστε. Το καλό δημόσιο δωρεάν σχολείο. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Αυτό είναι τα συμπληρωματικά μέτρα που θα ακολουθήσουν συνεχίζει και εντείνει τις βάρβαρες αντιλαϊκές. Για την έξοδο από την κρίση. Αυξάνεται όμως και κάτι άλλο. Το κονδύλι για τις αγωγικές εξετάσεις από 2 εκατομμύρια σε 6 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί βάλατε τον θεσμό των Πανελληνίων στις τρεις τάξεις του Λυκείου, τριπλασιάζοντας τα έξοδα των Ελλήνων για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μεγαλώνοντας τη μαθητική διαρροή. Εμποδίζετε τα παιδιά να προχωρήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση και να πάρουν απολυτήριο Λυκείου. Γιατί πρέπει να αντιστρέψετε τη μοναδική κατάκτηση του ελληνικού λαού να σπουδάζουν τα παιδιά του κατά 75% στα ΑΕΗ και 25% στην τεχνολογική εκπαίδευση. Αυτό είναι ανομαλία, μας είπε ο Υπουργός, και πρέπει να διορθωθεί. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Στην Ελλάδα της ανθρωπιστικής κρίσης και φτώχειας θα κάνουμε τα ολοήμερα σχολεία ασφαλή κέντρα πολιτισμού και ζωής κάθε γειτονιάς, με εμβολιασμούς πρωινό και μεσημεριανό. Θα βοηθήσουμε τη νέα γενιά του τόπου να μορφωθεί. Παρακαλώ. Αυτό είναι το μόνο μας κεφάλαιο. Σας παρακαλώ. Τελειώνω. Τέλειωσα. Κάντε λίγο υπομονή. Θα βοηθήσουμε λοιπόν τη νέα γενιά του τόπου να μορφωθεί, γιατί αυτό είναι το μόνο μας κεφάλαιο για να βγούμε από την κρίση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Φωτίου. Έχει ζητήσει.